Κύριε Δούβα, ξεκίνησαν οι φετινές πατάτες. Πώς είναι τα πράγματα? Ναι, έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3-4 μέρες. Σταματήσαμε 2 μέρες λόγω βροχής και ξανά ξεκινήσαμε. Αλλά δειλά-δειλά, γιατί δεν έχουν γίνει πατάτες ακόμα, είναι ακόμα άγουρες. Αλλά πρέπει να βγάλουμε μερικές για να ξεκινήσουμε και για τα μαγαζά να έχουν πατάτες φρέσκες και για εμάς να αρχίσουμε να συγκομίζουμε. Έχει πάει πιο πίσω η χρονιά φέτος? Έχει πάει πάρα πολύ πίσω η χρονιά. Έτσι, αναλογιστούμε τα προηγούμενα χρόνια, φυτεύσεις Νοεμβρίου έβγαιναν αρχές Απρίλη. Έτσι, και τώρα οι φυτεύσεις Νοεμβρίου ακόμα δεν έχουν γίνει και είμαστε τέλη Απρίλη. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε πάει ένα μήνα πίσω. Έφυγε ο καιρός μόνο του Μαρτίου? Όχι μόνο του Μαρτίου, γενικά όλος ο χειμώνας ήταν φέτος δύσκολος και παγερός και έφερε την παραγωγή πίσω. Έφερε την παραγωγή όχι μόνο εδώ, στις πατάτες και στα υπόλοιπα γηπευτικά. Και τα φασόλια είναι πίσω, τα πρώιμα εδώ που καλλιεργούμε στην περιοχή μας και όλα τα γηπευτικά. Όσον αφορά τις τιμές? Οι τιμές τώρα είναι διεκδικίες, δεν έχει πιεστεί η αγορά. Όταν η αγορά ζητάει 50-60 τόνους πατάτες και εμείς δίνουμε 10 ή 5, δεν πιέζεται η αγορά, αλλά δεν μπορεί να καθοριστεί η τιμή. Η τιμή θα καθοριστεί την επόμενη εβδομάδα που θα, πιστεύω θα βγουν και άλλες πατάτες από άλλες περιοχές κτλ. Δηλαδή τώρα είναι ικανοποιητικά. Μπορεί να είναι λίγες ποσότητες, αλλά η τιμή είναι ικανοποιητική. Σαν τιμή είναι ικανοποιητική, αλλά σαν πάνω από 50 λεπτά ή πάνω από 50. Είναι 60 και, είναι συν 60, 60 συν. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχεις απόδοση στρεμματική για να. Σε μια καλή στρεμματική απόδοση τα 60 λεπτά ήταν πάρα πολύ καλή τιμή. Αλλά σε μια παραγωγή όπως είναι η σημερινή που δεν φτάνει τους 2,5 τόνους, τα 60 λεπτά είναι ίσα-ίσα το κόστος καλλιέργειας. Αυτές οι πατάτες πάνε στην ελληνική αγορά, εδώ πάνε στην Αθήνα, πού πάνε? Ναι, Αθήνα πάνε και κάποιες θα πάνε και στο εξωτερικό. Αλλά οι περισσότερες θα πάνε Αθήνα. Τα πράγματα την ώρα είναι ικανοποιητικά? Είναι λίγες εισαγωγές, οι υπτιακές? Πώς είναι τα πράγματα? Τα πράγματα στη διεθνή αγορά της πατάτας, γιατί κακά τα ψέματα, αυτοί καθορίζουν, οι διεθνείς τιμές καθορίζουν τις τιμές της πατάτας και στην Ελλάδα. Δεν είναι ότι μπορούμε να το καθορίσουμε εμείς μόνοι μας. Δείχνουν ότι θα είναι σταθερές και ίσως να είναι και ανωδικές. Γιατί η Κύπρος, παραδείγματος χάρη, που έχει πατάτες που έρχεται στην ελληνική αγορά, έχει ένα διάστημα τώρα 15 ημερών που δεν θα έχει πατάτες. Η Αίγυπτος σταμάτησε να βγάζει πατάτες γιατί και αυτοί είχαν κάποιο διάστημα σε κενό. Η Ισπανία, που είναι μεγάλη χώρα παραγωγής πατάτας, είχε πάθει ζημιά λόγω ανομβρίας και λόγω καιρικών συνθήκων και δεν έχει και αυτή πατάτες. Άρα λοιπόν οι αγορές όλες ζητάνε πατάτα. Και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Τώρα βέβαια το τι θα παιχτεί εδώ σε εμάς, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το έχουμε ξανασυζητήσει και δεν χρειάζεται να το ξανασυζητάμε, γιατί πάρα πολλοί έτσι βρίσκονται απέναντί μου και έχουμε και προβλήματα με μηνύσεις και τα λοιπά που, έτσι, για πράγματα τα οποία δεν έχω πει. Επειδή συνήθως εκτίθομαι στα μέσα έτσι, ενημέρωσης, ορισμένοι με θεωρούν ότι εγώ φέρνω το κακό για αυτούς. Εγώ δεν φέρνω, δεν θέλω να έχω έτσι, όχι προστριβές. Προστριβές να έχω, αλλά να παίρνω την ευθύνη για αυτά που λέω έτσι, και για αυτά που κάνω. Ο έμπορας είναι έμπορας και πρέπει να κάνει τη δουλειά του, όπως και εγώ είμαι παραγωγός και είμαι και εκπρόσωπος κάποιων παραγωγών, όχι όλων των μεσαίων παραγωγών, είμαι κάποιων παραγωγών που με ψηφίζουν στο συνεταιρισμό και πρέπει να τους υποστηρίξω. Με πράγματα αληθή και όχι αναληθή.